Είδες το σήμα της εκπομπής, το εισαγωγικό. Είδες ακριβώς την ίδια Μαργαρίτα στα γραφικά. Και αυτό πρόσεξες. Δεν φημίζουμε για την παρατηρητικότητα. Α, εκεί που θες. Έχω επιλεκτική μνήμη, καλημέρα. Επιλεκτική παρατηρητικότητα. Λοιπόν, όλα αυτές οι Μαργαρίτες, παιδί μου Χριστοδούλου. Ναι, παιδί. Ναι. Είναι κυρία καθηγήτρια. Η εισαγωγή του σήματος της εκπομπής. Οπ. Για χρόνια τώρα το έχετε εδώ. Και το παίζετε. Το έχουμε. Μίλα στο πληθυντικό επειδή και εσύ είσαι. Όχι, μάνα μου, εννοώ και για τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Το έφτιαξε ο συνάδελφος ή η συνάδελφος στα γραφικά. Μελίνα μας, νομίζω, το έφτιαξε. Ναι. Καλημέρα, Μελίνα. Όποιος να το έφτιαξε ήταν η ιδέα του γραφίστα. Δεν ήταν πραγματικό. Και όμως, να ορίστε που αυτές οι Μαργαρίτες υπάρχουν στα αλήθεια, είναι ακριβώς οι ίδιες. Δεν το είχα προσέξει. Και να δεις καμιά φορά πώς ταιριάζουν τα πράγματα. Είναι από τον κήπο απέναντι της καλής μου της γειτόνισσας της Αλεξάνδρας της Φυλακτού. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Το είδα, το προσέξαμε και το φέραμε σήμερα για να το δείξουμε. Κυρία Αλεξάνδρα μου, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν σας έκλεψα από τα λουλούδια, δεν φταίω εγώ. Μα ζωή πρέπει να κλέψουμε λουλούδι. Μα το Θεό δηλαδή. Έκοψα τα και έφερα τα. Το κόβω με το κλέβω είναι δύο διαφορετικά. Ερώτησε την κυρία Αλεξάνδρα. Η κυρία Αλεξάνδρα μου τα δώσει. Α, πάλε καλά. Εγώ είπα... Αυτό έχει να πεις από όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε τώρα. Μόλις ήρθα, λέω τι ωραία τα φκιόρα. Φκιόρα. Και μου λέει φκιόρα. Εντάξει, άνθος, τα άνθη αυτά. Είναι πραγματικά πολύ ανοιξιάτικα. Τα μικρά καθημερινά πράγματα που αλλάζουν τη διάθεση ή το 24ωρο, πες. Φυσικά. Και είναι το τραγούδι του Πλούταρχο, αυτές οι λεπτομέρειες. Μπράβο, επίσης. Δεν είναι. Αυτό. Εγώ το παραδέχομαι για τα άτομα τα οποία το έχουν συνειδητοποιήσει και το χρησιμοποιούν και το αξιοποιούν στη ζωή τους. Εσύ το αξιοποιάς. Μπράβο. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση και το χρώμα αυτή τη Μαργαρίτα. Δεν ξαναείδα τις Μαργαρίτες. Και μετά έκανα κλικ και είπα, μα αυτή η Μαργαρίτα είναι η Μαργαρίτα. Δικιά μας. Ναι. Του σήματος της εκπομπής. Καλή σας μέρα για άλλη μια φορά. Ο Λουκάς Χάματσος με τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας που μας κάνει την ημέρα πιο όμορφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαι πολύ, πολύ ξεχωριστός. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Για πάμε. Η Δώρα Κωνσταντίνου, υπεύθυνη της διαφώτισης Πασικά, τι έκανα. Μιλιτάρι, αυτό είναι μιλιτάρι. Και τι κακό. Στρατιωτικά θα πας στρατό σήμερα, και δεν μου το είπες. Άρα, πρόσεχε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Πώς χαιρέτησε εδώ. Όπως την Αλίκη στο ναυτικό. Είδες πόση δουλειά χρειάζεται για ένα γυλαίκο χειροποίητο. Εγώ θαυμάζω αυτά τα άτομα που έχουν αυτές τις δεξιότητες και το αίσθημα αυτό να δημιουργούν. Ναι, είναι μπράβο. Ξεχωριστό. Μπράβο. Ταλέντο μπράβο για Μαρίνα, μένα. Μπράβο που στάνη εντοπίζει στη Μαρίνα και μας φέρνει τέτοια όμορφα θέματα. Μπράβο και στην κυρία Δήμητρα Χριστοδούλου, την ιδιοκτήτρια του καταστήματος και όλη αυτή την διαδικασία. Και μπράβο σε όλους που θα εκτιμήσουν αυτές τις προσπάθειες και θα θελήσουν να φορέσουν κάτι τέτοιο, επειδή είναι άτομα με γούστο και με καλλιτεχνική φλέβα. Αυτό είναι αλήθεια. Πάμε στο επόμενο θέμα. Στο θέμα μας, το οποίο είναι καρκίνος και διατροφή. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές από τώρα. Είναι άμεσα συνδεδεμένο. Κάτι που είναι ενδιαφέρει όλους εμάς. Λοιπόν, μαζί μας η Δόκτωρ Πανσέμνη Αριστοδήμο, παθολόγος ανακουφιστική φροντίδα. Εργάτες. Καλά κάναμε. Όχι, εμείς άστο, παιδί μου. Δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι μια περίοδος τώρα η οποία έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση. Η ουσιαστική ενίσχυση των ανθρώπων. Κάνατε όμως. Εντάξει. Είναι επιλογές του κάθε ανθρώπου αυτές. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε είναι ακόμα ένα δείγμα που όλοι μαζί. Υπέροχη. Έτσι. Για στα χέρια σας. Πάντα στα χέρια τέτοια. Του. Πάντα τέτοια. Εγώ και αύριο ξανά τίποτα. Να μου φτιάξετε κάτι ωραίο. Τίποτα δεν έκανα σήμερα. Είναι όντως διαφορετική και πραγματικά έχουν πολύ ωραία γεύση. Δροσερή γεύση. Ναι, ναι. Παρόλο που είναι ζεστό φαγητό, η ντομάτα είναι τόσο φρέσκια μέσα με το κρεμμυδάκι τραγανό. Και το λιώσμο και το μαϊντανό. Πολύ... Από πού είναι σεφ αυτή η ντομάτα και αυτές. Θέλεις... Από τη Μύκονο, να καλημέρα. Πάμε, να πάμε μαζί στο η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερη από την δική σου. Όχι. Να μου λες κι εγώ να μαγειρεύω. Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να πάω με τη μαμά μου και εσύ με μαμά σου. Όχι, δεν πάνε έτσι. Α, δεν πάνε έτσι. Πάνε και φίλοι, πάνε και αδέρφια, πάνε και εξαδέρφια. Όχι. Εγώ έχω δουλειά την Κυριακή, δεν μπορώ να πάω. Ουσιαστές πάνε. Δεν μπορώ, έχω δουλειά την κυρία. Έχω υποχρέωση ακόμη. Εντάξει. Όσο είμαι εκεί πρέπει. Όσο είσαι στο dancing δεν τα πάμε. Μετά θα πάμε. Να πάμε. Λοιπόν, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Έλα, πάμε.
Λοιπόν, οι εκτρώσεις είναι ασυμβίβαστες με τον χριστιανισμό, είναι το θέμα μας. Ανοιχτές τις τηλεφωνικές μας γραμμές, κυρίες και κύριοι, την επίσημη τοποθέτηση της Εκκλησίας. Να είστε καλά. Λοιπόν, όμορφο θέμα ακολουθεί, πολύ ωραίο. Θα ολοκληρώσουμε με την πολύ ωραία Λίζα. Λίζα Κωνσταντίνου, διακοσμήτρια εσωτερικού χρόνου. Αν την βλέπατε τώρα τι κάνει, δεν θα το πιστεύατε, δείτε σε λίγο. Θα καταλάβετε αμέσως. Μια ματιά αν ρίχναμε, ναι, πόσο πολύ αγαπάει αυτό που κάνει. Ναι. Λοιπόν. Είμαστε εδώ για το κομμάτι του dance, της γυμναστικής με χορό, διασκεδαστική και γυμναστική. Είμαστε και στη Λευκοσία τώρα. Χρυσέ μου, δεν τα πω πόσα χρόνια. Και τώρα είδες τη Μαργαριτούλα. Τώρα είδες τη Μαργαριτούλα. Είπαμε. Επιλεκτική παρατηρητικότητα. Κούνια που μας κούναγε. Θα σε κάνω όμορφο τώρα. Θα σε κάνω να σε χαλαρώσουμε. Μόνο που την βλέπουμε την Κωνσταντίνα μας, θα χαλαρώσεις και εσύ. Κωνσταντίνα Χρυσοστόμου, αισθητικός. Καλημέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλή σας. Γιατί, τι. Γυαλίζει η βούκα σου, έτσι να λέμε. Ναι. Λάμπεις την Κυριακή. Άμα βγεις σε εκείνο το πλατό εκεί του dancing, λάμπεις. Να θυμίσω τον κόσμο ότι πρέπει να ψηφίσει για τον Πασικάφ. Είναι πολύ σημαντικό. Είδατε και ακούσατε. Τα 55-77. Θα πήγαινε πιο πέρα για να πάμε στην Κωνσταντίνα. Προμότρια. Εννοείται. Πολύ καλός. Εννοείται. Το έχεις παρακολουθήσει, Βεβαίως. Αλλά αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αλλάζουμε κατά καιρούς, επειδή ξέρω ότι όταν χρησιμοποιείς ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τα ίδια προϊόντα, μετά ο οργανισμός δεν απορροφά τα συστατικά τα καλά. Εμείς έχουμε σπίτι, πολύ γρήγορα θα δούμε διαφορά και μετά μπορούμε να αλλάξουμε τις κρέμες. Εξουδετερώνοντα τα οξέα φρούτων, όπως ξέραμε ως τώρα, πρέπει να μπει ένα. Την περιποίηση προσώπου, παιδιά. Ατ, πέστε μου ονοματάκια. Οι αριθμοί, πέστε μου. Πέντε τυχερές. Από το 1 μέχρι. Από το 1 μέχρι το 14. Έλα, Κωνσταντίνα, από το 1 μέχρι το 14, 5 αριθμούς. 12, 14, 10 και 10. Τα γράψατε? 3, 8, 12, 14 και 10. Η αγαπημένη μου... 3 είπαμε. Άλλες 2. Γεωργία, μην είναι που σας ευχόμαστε και εμείς θα πάμε αμέσως σε ένα άλλο αγαπημένο ένθετο. Μας περιμένει ο σεφ, γιατί να πάω, εγώ θα πάω να διαβάσω τα υλικά. Θα κάνεις ντοματοκεφτέδες. Παραγωγό, δεν είμαι. Ντοματοκεφτέδες, σεφ. Ντοματοκεφτέδες. Ντοματοκεφτέδες.